εδώ από κάτω ήταν αυτές τα τέσσερα εισιτήρες, έτσι, κοιτά μας. Και εδώ ήταν το γυμναστήριο που είχαμε το μισό πάνω. Πήγαμε να το βγάλουμε, κατεβάσαμε και λίγα διεύθυνση και το κόρτο χάλια εκεί και κάνει το σημάζι. Εδώ θα γίνει ένα ιατρείο. Εδώ ήταν. Εδώ τι θα γίνει. Εδώ γυμναστήριο για όλο σύλλογο. Όχι για ένα. Ήταν γυμναστήριο. Αλλά δεν θα μόνο για τον κόψο. Θα γίνει για όλο το σύλλογο μας. Τέρμα ένα σύλλογος να έχει ένα χώρο τέτοιο υπέροχο. Θα είναι για όλο σύλλογο. Θα αναλάβουμε ο Δήμος να κάνουμε τα έξοδα των μηχανημάτων και θα είναι για όλο σύλλογο. Δεν θα είναι για ένα μόνο. Εδώ θα κάνουμε ένα ιατρείο προφανώς, γιατί και εδώ είχαμε μία πρόσβαση και ότι δεν υπήρχε ένα ιατρείο το οποίο είναι καθαρίσαμε. Καθαρίσουμε τώρα για αυτά, κάναμε όπως αυτές είχε. Καλά, εδώ θα τρασπούν την κοινότητα του και είναι υπερβολή, έτσι. Δεν το αφήσατε όμως καιρό αυτό. 10 χρόνια ρε, έτσι. Εσείς σάμα καταλήτανε παντού βανταλισμένα, έτσι. Εδώ θα γίνει, δεν θα χαρακτηρατώνουν τους χώρους του συνειδητέρου και να τα αφήσουμε. Το τι έχουμε πετάξει και έχουμε κάνει, να μην τους είπα και από τότε τα όλα αυτά. Τα βαθμού θα κάνουμε, θα κάνουμε και εμείς για αυτά όλα. Τώρα πάμε δηλαδή η βασική κοινότητα. Οι σύλλογοι, οι τρεις που είναι, θα είναι ένα από δύο γραφεία γραμμένα στις ιστορίες. Τα γραφεία θα είναι Ποσειδώνας, Πόξ και Ελεύθερος, τρεις που θα είναι εκεί. Αυτά που γράφονται τώρα σε εφημερίδα, εκεί που έβαζε ο Μακόπουλος, ότι δεν υπάρχουν αβιωτήσεις, αληθεύουν ή όχι? Όχι, δε, αυτό το παράθυρο είναι. Κρέμιε πήγε να βγάλει το κουτάκι και εμεί το παράθυρο κάναμε λίγο παρακάτω. Α πάει να πει, τι δεν χρειάζεται, κάνα το παράθυρο. Ήταν πίεση, καθώ θα κατέβει στα οθόνα. Δεν τακτοποιημένα. Ναι, έχει τακτοποιημένα. Όχι, είναι. Από πάνω δεν μα έχει. Από πάνω δεν κάνω τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα από πάνω. Δεν υπάρχει. Μόνο βάψιμο. Δεν μα αδικότησε. Όχι, κάτι είναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν κάνουμε καμία χρήση πάνω. Ήταν τείχο, λέω. Άρα όλε τι είχαμε να ανοίξουμε πασάμο το τέτοιο και εμεί το άλλο κομμάτι τόσο κάτω. Τι να κάνει, θα το έφρα στην ευθεία, πάει στο διαφθέν. Δεν έχει κάτι άλλο που να γίνει. Αυτά είναι τα ίδια όλα. Και οι συνεργασίες γίνονται με τους παλιούς του Δήμου. Εμείς είμαστε. Επιστασία. Εδώ τώρα, πάμε στο κύριο κομμάτι. Εδώ έχουμε την εργολαβία σε εξέλιξη. Σε όλα τα επίπεδα της δεύτερης φάσης. Είναι ο καθαρισμός, η θέρμανση, αλλαγή καθισμάτων, βαψίματα, που είναι αυτή η εργολαβία. Η τρίτη φάση πλέον, όλα αυτά που βλέπετε ηλεκτρονικά αυτά, πήρα και μια χορηγία καλώδια και αυτά, τα κάνουμε μόνοι μας. Θα αλλάξω τα καθίσματα. Ναι, όλα. Παίρνουμε από αυτά κάποια, τα βάζουμε και έξω και βάζουμε τα καινούργια. Τα βάλαμε από την αρχή όλα. Τα βαφτίζουμε εκεί, τα καθαριστούμε. Αυτό είναι στην εργολαβία μέσα. Και στην εργολαβία. Όλα στην εργολαβία να ψελώ. Το άλλο το κομμάτι είναι χλουδιά και άλλη εργολαβία ήταν που ετοιμάσαμε τα μπάνια. Πίσω. Εκείνο ήταν έτοιμο πριν, από την πρώτη εργολαβία. Την πρώτη εργολαβία. Ναι. Έτσι, αυτό είναι η πρώτη. Τα υπόλοιπα όλα, ό,τι έχει θέρμα σε αυτές τις ουρές, βλέπετε τον πόρο με αυτά. Και αλλάξαμε και τα δίκτυα εδώ στην εργολαβία μέσα για το νερό το οποίο έχει κεντρικό αγωγό. Πολυθυρένιο βάζουμε προφανώς, όλοι οι σύγχρονοι τέτοια είναι. Και από εδώ και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε μόνοι μας. Αυτά τα καθαρίσαμε εμείς, τα κάνουμε γκαζό μόνοι μας. Θα τις εξαίρεσεις τις γράψουμε μόνοι μας. Αυτά είναι χώρο είναι ναι. Για πες μου, για αυτήν εδώ την εργολαβία, ναι. Ήταν μία μελέτη να βγει με τα ηλεκτρομηχανολογικά, η οποία είναι παρακάθηκε. Η τελευταία φάση. Ναι. Είναι η τρίτη φάση. Αυτή που θα αλλάξουν εκείνη. Ναι. Και θα αλλάξω και όλα τα υπόλοιπα φώτα, ναι. Λέτε από όλα αυτά. Και τώρα βάζουμε... Επίσης, εδώ στο σύστημα φιλτραρίσματος του νερού και τα λοιπά, θα υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη θέρμανση του νερού, τη θερμοκρασία και όλα αυτά. Υπάρχει και μία άλλη φαντάζομαι καμία προβλήθεια. Τώρα για να εξυγχρονίσουμε ό,τι ακριβώς ξέρουμε, το δίκτυα, τα κεντρικά του νερού και όλα αυτά έχουν αλλάξει. Από την πρώτη φάση. Κυκλοφορία του νερού. Ναι. Αυτές οι σωλήνες που ήταν, αυτό που ξέρετε την πρώτη φορά. Ναι. Είχα βάλει 600 κιτάρια και τα έκανε μια φορά 150, τώρα εμείς βάλαμε τα 200 και ένα άλλο 200. Τα οποία καλύπτουν μια πληρότητα. Μένει τώρα η φάση του εξαρισμού και τα ηλεκτρομηχανικά. Όλα αυτά να αλλάξουν να γίνουν LED. Να, για λόγους οικονομίας. Άρα χρονικά πότε πέρυσι, πέρυσι. Αν πέρυσι, οι εργολαβίες λένε συνάδελφοι αγαπημένοι περίπου τέλη Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου βία 10 να παρέσουν εργολάβοι και από εκεί πέρα εμείς έχουμε το χρόνο για να μπορέσουμε να ολοποιήσουμε τις δικές μας δουλειές με αυτοπιστασία, διαμόρφωσης και όλο το χώρο. Ο μηχανολογικός είναι το δημόσιο μηχανικό μας δήμα. Ναι. Βάζουμε δηλαδή μπρος και δουλεύει. Ναι. Με τα πλακάκια και τα λοιπά εδώ διαρρέω. Ναι, όχι. Όλα. Και θα το δοκιμάσουμε, Γιώργο μου. Θα δοκιμάσει. Θα κάνουμε ποιοτική ημερομηνία, ρε Γιώργο. Δεν μπορεί να κάνουμε 10 ημέρες. Καταρχήν, Γιώργο μου, θέλει 10 μέρες να γεμίσει. Έτσι. Δεν θα τα αφήσουμε και 10 μέρες να δούμε τι γίνεται. Γιατί την πρώτη εργολαβία εγώ την παρέλαβα. Δεν την παρέλαβα. Γιατί περιμένω να γίνει τη γέμιση με τη πισίνα, σάβα μου.
Να δω αν έχω πρόβλημα. Βεβαίως. Ναι. Να, όχι για να παραλάβω, είτε πληρωθεί ότι όχι, μπορεί να το κρατήσω λεφτά. Αλλά αν δεν αποδειχτεί αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος, ότι εκεί έχω διαρροές και δεν μου δημιουργήσει πρόβλημα, προφανώς δεν τα. Εκείνο το θέμα που έχεις πει σε μια δήλωση εκεί με την περίφημη. Με το μαγιό και τα λοιπά. Θα σε βάλω μαγιό ολόσωμο. Περίμενε. Εκεί που είχες πει ότι εκτός αν υπάρξει πρόβλημα αδειοδότησης, τι εννοούσες, θα αδειοδοτηθεί εκ νέου η λειτουργία της. Από και από ποιον. Σαν προπονητήριο παίρνουμε εμείς. Από το Δήμο βγάζουμε εμείς την άδεια. Έρχεται, η Γενική Γραμματεία δεν εμπλέκεται πουθενά. Είχαν πάρει την έγκριση από την αρχή για την δόση παρεμβάσει. Για να κάνουμε όλη αυτή την παρέμβαση, παίρνουμε άδεια από την Γενική Γραμματεία. Αυτό το έχουν πάρει το χαρτί. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα ελεγχθούν από τις δικές υπηρεσίες να υπογράψουν ότι αυτά που κάνουμε είναι εντάξει για να μπορέσουμε να πούμε ότι σαν προπονητήριο μπορεί να δουλέψει. Δήμαρχε, άλλη ερώτηση τώρα. Έρχεται χειμώνας. Ναι. Θέλουμε πετρέλαια. Δεν βάλαμε αυτό το πράγμα. Γίνει, βάλαμε. Πιστεύεις ότι αυτό δηλαδή θα ανοίξει 1, 2, 5, 15 Οκτωβρίου και θα δουλέψει. Είναι εξασφαλισμένα από το Δήμο για να δουλεύει. Για τα ρητορικά έξοδα λες. Για το πετρέλαιο, για τη θέρμανση. Μα θα είναι υψηλό το κόστος. Να μην ξανακλείσει. Δεν θα είναι εγώ. Με συγχωρείτε. Σε σχέση με τον παρελθόν, και θέλω να πω όλους σας εδώ, έχουμε ακόμα δύο στοχευμένες δραστηριότητες, οι οποίες θα γίνουν πέρα από αυτά που κάνουμε εδώ για την βελτίωση της επαρχής περιοχής του πολίτη σε όλα τα επίπεδα και την οικονομία. Μίλησα ήδη με τον κύριο Διαμαντία παλιά, τον Γιάννη, ο οποίος έχει αποτυπώσει μία υγειώτρηση εδώ απ' έξω στην περιοχή μεταξύ Κολυμπητηρίου και Λιμνίου, όπου θα βγάλαμε νερό περίπου 16 βαθμούς και θα μας δώσει δυνατότητα από τους 16 βαθμούς να θερμαίνουμε μέχρι το 24 μόνο 10 βαθμούς. 23-24, θέλει, και ναι. Παράλληλα κάνουμε έτοιμα τώρα να έρθει το αέριο, διότι ο λεύτερος ο οποίος βάζουμε είναι και πετρέλαιο και αέριο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα μας δώσει δυνατότητα μαζί με τις δύο παράλληλες δραστηριότητες, το αέριο θα είναι πιο γρήγορα προφανώς, να κατεβάσουμε τουλάχιστον. Θεωρώ, από ό,τι λένε τεχνοκράτης, να μην γίνω και ειδικός, τουλάχιστον 40% τα λειτουργικά έξοδα. Και από την δημοσιογραφία ανέβηκε και η στάθμη. Προφανώς. Και τα δύο μαζί, αλλά τουλάχιστον 40% με 50% θα κατεβάσουμε τα κόστη, τα λειτουργικά, ό,τι αφορά τη θέρμανση του νερού. Θα διασφαλίσουμε δηλαδή την βιωσιμότητά του. Ναι, ναι, ναι. Ναι, προφανώς. Γιώργο, αυτό είναι ο στόχος. Προφανώς. Εκεί είναι εξαρισμός για τους σταθμούς και όλα αυτά. Έτσι. Εδώ η θέρμανση θα υπάρχει μέσα, ξέρω εγώ. Και όλο αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά και δεν θα λειτουργεί όμως. Όχι, θα σα το καλοκαίρι αυτό. Και πού θα πάνε οι αθμοί και θα λοιπά. Έχω στα τόσα χρόνια, 20 χρόνια δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό σου λέω πώς ήταν. Έτσι ήταν, δεν δουλεύω ποτέ. Θα τα ανοίξουμε το καλοκαίρι, θα γίνει δημοκρασία, θα ανοίξουμε το καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι το δύσκολο πράγμα, θα δούμε εκεί θα γίνει το μεγάλο κράτη. Είναι το θέμα αυτό, ότι τα βασικότερα εδώ να λειτουργήσει όπω λειτουργούσε παλιά μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το να ανοίξει το θέμα χρημάτων. Έχει το θέμα χρημάτων. Εκ των υστέρων, όταν κλείσαμε και έγινε αυτή η ιστορία. Έχω διαφορήσαμε την άποψη. Τα καλά είναι δήμαρχος αυτό που θέσεις. Έτσι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό είναι το σύστημα. Και όταν έγιναν, ήρθε τότε, κάναμε τη μελέτη να χτυπήσουμε τους τοίχους, ο πλαίσια, να δούμε τις ολίες, να γίνει όλη η μελέτη παράλληλα για να μπορεί να αποτυπώσει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης σε αυτές τις υποδομές. Δημιουργήσαμε ένα χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών, δεν θυμάμαι καλά. Ναι, αλλά εκ των υστέρων πήγα, είπα δήμαρχε, εγώ τελείωσα. Ναι. Μπορεί με την κυρία Παρτσαλίδη να δείτε. Μπορείτε, κύριε, αποφασίστε εσεί αν ανοίξετε ή δεν ανοίξετε το κολυμπητήριο. Εγώ τη δουλειά που ήταν να κάνω την έκανα. 7 χρόνια τι καθυστερήσατε. Σε ποιο σημείο θα ζήσουμε. 7 χρόνια τι καθυστερήσατε. Κοίταξε να δει, παιδιά. Μην μιλάμε για ένα δύο, μιλάμε για 7 χρόνια. Το ερώτημα είναι ρητορικό. Καθυστερήσαμε λόγω απραξία και λόγω. Θέλω να ακούσω κάποιο. Δεν είναι μόνο απραξία. Και λόγω ανικανότητα. Ίσως κάποιοι να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Το καθένα σαν δήμαρχο κάνει κάποιε επιλογέ. Όχι, έτσι. Δεν εννοώ. Εγώ είναι στόχος για μας για και είπα και του συναδέλφου, βλέπετε όλοι μαζί, είναι στόχος να ανοίξει. Με τις προδιαγραφές που προβλέπεται από τον νόμο τώρα και με τις υποδομές που τα επόμενα 15 χρόνια. Ρωτάει ο Πασχάλης, γιατί όταν έκλεισε το κολυμπητήριο, ήσουν ότι δήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή καθήλυνε αρμόδιος και μας έδωσε το λόγο. Παιδιά, σας είπα ότι μετά το ΣΥΠΑ από εδώ και πέρα, εγώ τελείωσα. Μπορείτε να ανοίξετε αυτή το λειτουργήσετε. Από εκεί πέρα δεν λειτουργεί. Φυσικά οι ευθύνες των βανδαλισμών και τη μη σωστή φύλαξη. Συγγνώμη. Εγώ είπα και κάτι να ξέρετε. Ναι. Κάλεσα και του συλλόγου γιατί πράγματι δεν φταίγαν και οι σύλλογοι. Έγιναν βανδαλισμοί. Προφανώς του είπα ότι υπάρχει ζημιά και μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά. Να βάλετε παραταγραφή σας. Θα βοηθήσουμε ο Δήμος να αποκαταστήσει την υποδομή σας ως σύλλογοι
με τις υποδομές. Θα πάρουμε έτοιμα γραφείο όμως, θα το πληρώσουμε. Όλα και πληρωμένα θα δώσουμε τα λεφτά εμείς. Θα δώσουμε χρήματα, ό,τι χρειάζεται ηλεκτρονικά μέσα, ό,τι υπάρχει, θα τα βοηθήσουμε. Δεν θα τα κάνει να δει ο Δήμος αυτά. Ό,τι μπορούμε εμείς, ό,τι μπορούμε να δώσουμε λεφτά στους συλλόγους. Είναι αλήθεια ότι και με την προηγούμενη δημοτική αρχή, και ξέρεις, εγώ δεν είμαι υποστηρικτής τους, είχε φτάσει το πράγμα σε ένα. Δηλαδή και η δεξαμενή έγινε και όλο το μεγάλο έργο. Τη μελέτη αυτή να δω, εγώ δεν έχω ξεκινήσει. Όχι, όχι, γιατί. Για το κλείσιμο. Για το μικρό βάθος. Εγώ δεν έχω ξεκινήσει, άρα δήμαρχος. Από μέρα ξεκίνησε το πράγμα και εκεί. Το πλαίσιο τι κάναμε. Ο πλαίσιο τώρα είναι σε μελέτη. Όχι, μα μου. Αυτή η μελέτη γίνει πλαίσια, τη δημοκρατήσαμε και μετά έφυγα. Ήρθε 15. Βέβαια, θα μιλήσω με τον Βασιλιά και είχα πάει με τον Ερκάν και για το αέριο, θυμάστε τότε. Είχα πάει με τον Ερκάν στην ΔΕΠΑ για το αέριο, από τότε. Όλη εκείνη η μελέτη πάντως έγινε επί Δημαρχόπουλου. Μέσα. Ποια? Εκείνη, τα πάντα. Εγώ ήμουν αντιδήμαρχο. Εντάξει. Εγώ ήμουν αντιδήμαρχο. Δεν έκανε δημαρχό. Εγώ και είπα και κάτι, θέλω ξέρετε κάτι δημόσια. Ξέραμε ότι θα κλείσει. Ναι, πλέον οι σύλλογοι δεν θα παίρνουν λεφτά κατευθείαν. Θα κάνουμε το σύστημα τη Καβάλα. Θα πληρώνουν στο Δήμο. Πρέπει εκεί θα κάνουμε μια συνεργασία ότι ο Δήμος πρέπει ένα κοινωνικό τιμολόγιο της κοινωνίας. Δεν μπορεί ο κάθε σύλλογος, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Εκτιμώ τον εθελοντισμό, εκτιμώ τα πάντα, αλλά μια τιμολογική πολιτική συμμετοχής σε ένα κολυμπητήριο που είναι για όλη την κοινωνία δεν μπορεί να το χειρίζεται ο κάθε σύλλογος μια διαφορετική οικονομική τέτοια. Τα... Όπως είναι η Καβάλα, έχει ένα πρόγραμμα. Να το πάρει. Και... Όχι στον οργανισμό, καινούργιο τρόπο λειτουργίας. Όχι στον οργανισμό. Αυτά που υπάρχει. Υπάρχει αρχικό οργανισμό. Όλο το προηγούμενο διάστημα, το καθεστώς που οι σύλλογοι πλήρωναν, εκείνα τα χρήματα έχουν εγγραφεί στα ταμεία του Δήμου. Υπάρχουνε. Δεν έχω υπόψη μου πώς λειτουργούσαν. Εγώ σου λέω ότι πλέον ο κόσμος. Οι σύλλογοι πλήρωναν κάποια χρήματα. Ναι, υπάρχουν. Ναι, πασά μου, δεν ασχολούνται με αυτό. Ο κόσμος θα πληρώνει πλέον στο Δήμο κατευθείαν. Τι σύλλογοι θα κάνουν. Όταν χρειάζεται να έχουν κάποια άλλη δουλειά έξω, θα δούμε πώς θα γίνει. Πλέον το κομμάτι το οικονομικό με την κοινωνία κατευθείαν δεν το χειρίζονται οι σύλλογοι από μόνοι τους. Θα το χειρίζονται οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι θα είναι ένα ποσοστό. Δεν θα επιδόρουμε αυτή. Αυτόνομη είναι. Δεν καμία μία σχέση. Δεν θα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Μιλάμε για όλους τους κοινούς. Όχι, άλλο δεν είναι. Και ο κόσμος θα πληρώνει. Τους συλλόγους θα τους εσωματώσει στο Δήμο, λέει. Δεν τον εσωματώνω. Η κοινωνία θα πληρώνει θα συμμετέχει στο Δήμο. Έτσι οι σύλλογοι παίρνουν τα λεφτά μόνοι τους. Πλέον θα υπάρχει κάρτα. Οι σύλλογοι θα έχουν έσοδα. Αυτό είναι το ερώτημα. Οι σύλλογοι θα έχουν έσοδα. Ένα ποσοστό από τι θα μας πει τώρα αυτές τις ημέρες. Πάντως αυτό θέλει οργανισμό καινούργιο που γίνεται. Ναι, δεν θα λέει ο Πασχάλης. Κάνουμε. Θα μπει στο οργανισμό που γίνεται. Θα γίνει στο οργανισμό. Δεν υπάρχουν. Είπαμε, του είπα από την αρχή, μιλήσαμε, λέει εντάξει Δήμαρχε. Και την οικονομική πολιτική που θα πληρώνει η κοινωνία τη ρυθμίζουμε εμείς ο Δήμος. Τα λέμε όλα αυτά για να προλάβουμε εικόνα, τη δράση και να μην υπάρχει μεταξύ μας. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Απλά στην Καβάλα πώς πάρει και δουλεύουμε αυτό το σύστημα ειδήσεων και δικών. Στην Καβάλα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Καβάλας. Όμω με το ίδιο πρόγραμμα τη Καβάλα, με κανόνε. Αυτό λέω. Ωραία, με το ίδιο πρόγραμμα. Όπω δουλεύει η Καβάλα, αυτό θα γίνει. Θα γίνει ένα πάκολο, θα γίνει. Εκτός με τα παλιά. Ώρες κοινού θα υπάρχουν. Ώρες κοινού θα υπάρχουν. Θα βγουν οι σύλλογοι, ώρες κοινού θα υπάρχει και προχωρούμε και τα άλλο κολυμπητήριο. Προφανώς μέχρι να ρίξουμε το δημοκρατήσιο και στη σφαγή. Τελειώνουμε τις μελέτες. Και μια ώρα ξεχωριστή για ευπαθείς ομάδες. 25 για προδιαγραφές για ΑΜΕΑ και για να κάνουν και υποβέβαια κολύμβηση και οι άνθρωποι που θέλουν θεραπευτική κολύμβηση. Εκεί να είναι συγκεκριμένα, γιατί εδώ δεν μπορούμε να πούμε τώρα να έρχομαστε με τα σκηνιά και να κατεβάζουμε ένα ΑΜΕΑ για να κάνει μπάνιο. Αυτά είναι ξεφτύλα. Βέβαια, έτσι. Εκείνο θα το παρέδιδε σε 1,5 χρόνο πριν. Το κολυμπητήριο το είχε έτοιμο. Μελισσόπουλε, σου είπα και άλλη φορά, αλλά και άλλη φορά το λέω ότι δε, αυτό εντάξει. Που λέω και λες το λέω για την πανδημία. Βλέπει ότι 17 μήνες υπήρχαν 12 μήνες που δεν έφυγαν πάλι μια μέρα στο Δήμο. Τέλος πάντων. Τώρα κάτι προμήθεια. Είναι εντάξει. Δεν είναι μόνο προμήθεια. Να σου πω κάτι, ο χαρακτηρισμός του χώρου. Να πας εκεί να κάνεις κάτι. Έτσι σαν μελέτη είμαι. Έπρεπε ο χώρος και είχα πει τρεις χώρους. Ή στην ασπίδα, ή στα σφαγεία, ή εδώ μέσα. Τρεις χώρους. Εδώ όμως βλέπεις ότι σε κάθε περίπτωση ο χώρος θα πνίγεται. Δεν πάει να τον πνίξει το χώρο.
Δηλαδή κάνει τρεις επιλογές. Η γνώμη μας είναι λίγο διαφορετική, θα τα συζητήσουμε στο δημοτικό συμβούλιο τώρα. Ηλικία θα κάνουμε. Έχετε δικαίωμα να έχετε διαφορετική. Ηλικία θα κάνουμε. Εγώ είμαι δήμαρχος, εγώ τη δικιά μου άποψη. Εγώ τη δικιά μου επιλογή. Προφανώ. Τι να κάνουμε. Δυστυχώ εμεί δίκομαι. Τι να κάνουμε. Να διοικείτε. Και έχουμε τις ευθύνες των πράξεών μας. Από ό,τι βλέπω, διοικείται και με νέα μέλη. Πολλαπλασιάζεστε. Αυτό είναι ευχάριστο. Κι άλλοι θα έρθουν από εδώ. Είναι ευχάριστο. Δεν χρειάζεται επιδοτήσει. Όχι, απλά. Είπε ότι δεν χρειάζεται επιδοτήσει. Και τώρα έπεσε το ζητάκι, δεν το κάνω. Έπεσε οτιδήποτε. Τσιμπού, η διάμετρο είναι ίδια του παραθύρου, δεν αλλάζει θέμα. Έπεσε οτιδήποτε. Είχε παράθυρο εκεί πέρα. Τι λε, ρε, εσύ. Είχε και παράθυρο. Να γαμάσει παράθυρο. Αυτή τη στιγμή ο διάμετρο του παραθύρου είναι 2 επί 2 και παραμένει 2 επί 2. Δεν υπάρχει αλλαγή. Δεν χρειάζεται αλλαγή. Εάν όμω υπάρχει διαφοροποίηση. Πάτε κι εσεί όπω τον Πάμπη να κάνετε καταγγελίε. Εμεί δήμαρχοι γι' αυτό λέω με τον πιο επίσημο τρόπο, το μόνο που θέλουμε όλοι μαζί να επιτακίνουμε τις διαδικασίες να ανοίξουμε. Και μόνο που ήρθατε, σας ευχαριστώ. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι όλοι ήρθατε από την πόση. Με βάση αυτό γιατί που θα δεν ήρθατε με καταγγελτικό λόγο. Ήρθατε να ενημερωθείτε και αυτό είναι σημαντικό. Ένα παράδειγμα. Οι άλλοι έρχονται, παίρνουν κάμερες και πάνε να ανοίξετε το παράθυρο, έχει 30 εκατοστά λένε μα παραπάνω. Αν αυτό θεωρείτε ότι είναι συνεργασία, μα αμφαντώ εκεί πάνω. Με όλο το σεβασμό όμως. Και συνεργασία όμως το ότι στους συλλόγους θα τους λειτουργήσουμε έτσι και δεν χρειάζεται οργανισμό, θα το κάνουμε εμείς με ένα πρόγραμμα. Αυτό είπαμε. Είπα όπως λειτουργεί στην Καβάλα. Σου λέω πάμε. Αν πει, εσύ μας κάνει μου τώρα, αν αυτό το βιβλίο έχουν τεχνίδι να μετροποιήσει και δεν το πρόβλημα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά όταν οι ίδιοι σύλλογοι στην Καβάλα είναι που πήγαν, είναι καταευχαριστημένοι και στο μάζεμα του είπα θα κάνουμε το σύμπαν τη Καβάλα και δεχτήκαν όλοι. Διότι ακούστε να δείτε. Το ξαναλέω και αλφα συνάδελφε. Επειδή συνεργαστήκαμε. Το καλύτερο πράγμα ήταν μια κοινωνία ολόκληρη. Πληρώνει, πρέπει και όλα τα κοινωνικά στρώματα να απολαμβάνουν την ίδια ανταποδοτικότητα. Δεν μπορεί, εγώ δέχομαι αυτό το προσχέδιο, μπορεί να πω ότι να βρούμε και μια λύση. Γιατί να μην έχουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, λέω, ένα τιμολόγιο στους εντελώς άνεργους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το παιδάκι, το Αγγελούδη, ποιος δεν μπορεί να πει ότι ο παπάς είναι άνεργος, συμμετέχει γιατί έχει τα 30 ευρώ. Ναι, να πούμε εμείς τότε εδώ που είμαστε όλοι. Κύριε, αυτό το τιμολόγιο θα είναι 15 ευρώ κιόλα. Έτσι, δεν μπορεί να είναι σε μια πολύτιμη οικογένεια να μην έχω ένα κοινωνικό τιμό. Παράδειγμα, λέω. Για να μην λέμε τώρα και φανεί ότι εμείς διαφωνούμε σε αυτό. Όχι, δεν είπα και εγώ. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε ακριβώς αυτό να γίνει. Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό είπα, θα πάρουμε το πρόγραμμα της Καβάλας. Να το δούμε και αν τυχόν. Κάτσε να δούμε. Εμείς θα πάρουμε και τον κανονισμό της Καβάλας, θα το συγκρίνουμε με αυτό και αν είναι πραγματικό. Θα προσαρμόσουμε το ίδιο πράγμα. Δεν θα έρθει, αλλά εμένα το βασικό κομμάτι είναι διαφωνούμε. Δεν μπορεί να μου λέει ο Λίρατης, εγώ θέλω για το σύλλογο μου, ξέρω εγώ, 30 ευρώ από κάθε παιδί. Δεν μπορεί, σε εδώ εμείς όλοι δεν θα διαφωνούμε εκεί που συμφωνούμε. Δεν θα γυρίσω πίσω, Γιώργο. Δεν θα γυρίσω πίσω, δεν θα διαφωνούμε εκεί που συμφωνούμε. Αυτό είναι απαράβατος κανόνας. Είσαι καλό δρόμο. Απλά θέλω να σου πω κι εγώ ότι αυτή η συνάντηση, αν γινόταν ένα χρόνο πριν, όπως είχες δεσμευτεί, γιατί ήταν κλειδωμένα και εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε να ελέγξουμε. Τότε ξέρεις και με τις ανώνυμες επιστολές και όλα αυτά που είχαν συμβεί, όλα θα ήταν καλύτερα γιατί και εμείς θα ξέραμε πώς προχωρούν οι εργασίες, τι γίνεται. Και από τότε που ξεκινήσατε, θα μπορούσατε να μας επιθύνετε μία πρόσκληση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να έρθουμε μόνοι μας. Ότως ή άλλως, είχα σκοπό να σας καλέσω κάνοντας. Δεν μας το έδειξες, Δήμαρχε. Δεν μας το έδειξες και ο νωρίς όμως. Ας μας καλούσες. Το να έρθει όμως σε μία εικόνα, εντάξει τώρα είναι έτσι. Έλεγα λίγο να το. Μαζέψουμε, παιδί μου. Δηλαδή, τώρα δεν πέτυχε εκεί πέρα μέσα. Εσύ να πεις. Θα έκανες με τόσο. Δεν είμαστε. Τα είδαμε και όταν ήταν. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε επισκέπτες. Είμαστε κι εμείς κάτοικοι αυτής της πόλης. Δεν είμαστε επισκέπτες. Δεν το λέω κακοπροέδρα, μην παρεξηγηθώ. Αλλά έλεγα, ας λίγο όλη αυτή τη σαβούρα που ήταν να μην πω οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μας ενοχλούσε πάντα. Εντάξει, εγώ έτσι το σκέφτηκα. Δηλαδή, πολλές φορές που λέω, δες και τις κατάτιες. Όταν έγινε εκείνη η ιστορία, η περίπτωση, έλεγα να το κάνουμε έναν τοίχο, γιατί τον γκρεμίζω τα παιδιά. Έλα, εδώ να δεις τώρα. Γιατί μετά μου λέτε διαφωνώ. Πέστε μου τώρα, όλη η ζημιά γίνεται από εκείνο το πλέσμα. Το είδα, το ξέρω, έχω πει. Έχω πει για πες μου τώρα, εσύ μας κάνε που το παιδί πήγε από εκεί. Γιατί να κάνουμε ένα έτον τοίχο, τι είχαμε αυτό το πράγμα. Το κλείσει λογικό εσύ τώρα. Στον Πασκάλι, το λέω γιατί ήμασταν μαζί. Μην ξεχνάει. Συνάδελφα, τώρα εμείς δεν μπερδεύουμε. Πότε ήσασταν μαζί, πότε ήσασταν μαζί. Εγώ σαν να το μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι είναι στην παράταξη του Δημαρχόπουλου τραγουδάμε τον Έλληνα. Ένα δικό δεν ήθελε. Όλο που τα γραφόμουν
Αυτά τα πράγματα όλα καθαρίσαν, κάναν, βάζανε 7 χρόνια. Όλα αυτά τα σκεπάσανε εδώ, τα βλέπετε. Όλα αυτά τα χώματα γεμάτα. Έτσι, πέφτα, ρίζες βγήκαν εκεί πέρα μέσα, ξέρω εγώ τώρα. Και είχα πει από την αρχή, και τότε που το κάναμε. Ας το κάνουμε ένα ήττο, να μην παίρνει κανείς. Και εδώ αυτή την πόρτα, να βάλουμε μία λαμαρίνα από μέσα, ποτέ να μην περνάει. Η ίδια δημοτική αρχή ήσασταν, μην τα λες εμένα. Άρα και στον Πασχάλη απευθύνεσαι. Ο Πασχάλης έχει δει το σωστό. Θέλω να απαντήσω. Δεν πρέπει η Δήμαρχη κάποια στιγμή, επειδή ο κύριε Μελισσόπουλε, δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως, επειδή εδώ ακούμε για χιλιάδες χιλιάδες ευρώ και να γίνει να δούμε και τι έγινε, για ποιο λόγο βανδαλίστηκε, ποιοι είναι υπεύθυνοι αυτοί οι οποίοι δεν... Τα λεφτά των πολιτών. Θα βάλει και τον εαυτό σου μέσα. Και μέσα στον εαυτό μου βάζει. Δεν έχω την ευκαιρία. Δεν έχει πρόβλημα. Τέτοιο θέμα εγώ δεν έχω. Και τον εαυτό μου μέσα. Να δούμε γιατί. Θα έχουμε το πρωί. Τρεις ώρα το απόγευμα και το βράδυ. Έχει και 7 το πρωί. 3, 10, 17 το πρωί. Όχι, μέσα είναι φυλακή. Όχι, Γιάννη. Έχει φως. Μέσα κάναμε και το πρωί. Και τα γύρια κρατούν στα παλιά. Δεν θα έχει. Εκεί που ήταν απόψε. Περιμέναμε να πάρουμε και τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών που είναι πιο πολύ γνώστη. Σε πάση περιπτώσει, όλα τα παιδιά εδώ ήταν. Όχι, δεν είχαμε ενημερώσει για το ραντεβού. Ό,τι άλλο χρειαστεί. Ίσως χρειαστούμε και κάποια παραπάνω ενημέρωση από τον ίδιο. Ό,τι χρειαστεί, την είπα στη διάθεσή σας. Εδώ απλά θα κάνουμε και τους χώρους, δεν πρέπει να τακτοποιήσουμε. Γιατί και από εδώ έξω κλέψανε κάγκελα και εκεί τα κόψανε όλα. Απλά να ξέρετε, Δήμαρχε, ότι παρά το γεγονός ότι εσείς τα κάνετε όλα μόνος σας και δεν έχετε ανάγκη κανέναν, όποτε χρειαστείτε την δική μας βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας, θα σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το χαίρομαι. Να είστε καλά. Και να ξέρεις, είναι μεγάλη επιτυχία να χαίρεσαι.